Ψαλμών Ερμηνεία υπό Αγίου του Αγιορείτου, Ψαλμό 77 Συνέζεω στο Ασάφ. Αρμονή Ισηρή με άσματα Δαβίδ. Ο παρόν επιγράφεται συνέσεω, επειδή είναι χρήμα να έχουν σύνεση όσοι τον αναγνώσκουν για να γνωρίσουν ποιο είναι εκείνο που λαλεί εδώ και σε ποιο και ποιο είναι ο αναφερόμενο εδώ νόμο, γιατί ο λαλόν είναι ο προφήτης ω εκπροσώπου του Χριστού και εκείνοι στους οποίους λαλεί πιστοί χριστιανοί και νόμος ευαγγελικός ένα. Λέει ο προφήτης Ζαχαρίας και καταφεύξονται έθνη πολλά επί κύριον εν τη ημέρα εκείνη και έσονται αυτό εις λαών και λαό ονομάζει το χριστιανικό και νόμο τον ευαγγελικό για τον οποίο είπε ο Ισαΐας εξιών εξελεύσεται νόμος και λόγος κυρίου εξ Ιερουσαλήμ και κρινή αναμέσων των εθνών, κλίνατε, εννοείται, απλώ υποβάλλετε ή μεταθέσατε τα αυτιά σας από τα ανώφελή ακούσματα στα κηρύγματα του Ευαγγελίου. Απαιτεί ο Σωτήρ σύντονη, σοβαρή και πρόθυμη δηλαδή, ακόη από το λαό του για να μην περιπέσει στον πρώτερο λαό που παράκουσε το Θεό. Δύο, τούτο το ρητό είναι προφητεία των παραβολών που είπε ο Κύριος στα Ευαγγέλια γιατί λέει ο Ευαγγελιστής αναφέροντας αυτό λεξί το ρητό τα αυτά πάντα ελάλης ο Ιησούς εν παραβολές της όχλης και χωρίς παραβολή σου και ελάλη αυτής όπως πληρωθεί το ρηθέν για το προφήτου λέγοντος ανοίξω το στόμα μου εν παραβολές ερεύξομαι και κρυμμένα από καταβολής κόσμου. Και προβλήματα εδώ ονομάζει τι ίδιε παραβολέ και αντί προβλήματα υπεκριμένο ο Ευαγγελιστή προσέχοντα το εβραϊκό κείμενο που και τούτο και εκείνο δηλώνει επειδή όλες οι Ευαγγελικέ παραβολές κρυμμένοι είχαν την αλήθεια και από εδώ και ενίγματα λέγονται αλλά και το απαρχής που λέγεται εδώ από καταβολής κόσμου είπε ο Ευαγγελιστή, προσέχοντας και κατά τούτο στο κείμενο του Εβραϊκού και το φθέξομαι, ερεύξομαι είπε ο Ευαγγελιστή, που είναι σχεδόν ένα με το φθέξομαι. Ευαγγελική παραβολή είναι λόγος για κάτι που έγινε μη γενομένο κατά το ρητό, αλλά δυναμένο να γίνει τροπικός και δηλωτικός πραγμάτων, εκμεταλήψεως όσων λέγονται μέσα στην παραβολή, γιατί δεν έγινε αυτό που λέγεται εδώ εξήλθαν ο Σπύρον του Σπύρε». Δεν νομίζω τον όρο τούτο της παραβολής να αρμόζει στο ανοίξω το στόμα μου παραβολή, παραβολής, γιατί έγινε εναντίον των πατέρων αυτών, α, επίσης θαυμάσει η Αιγύπτο κατά τα ρητά πραγμάτων γενομένων, αλλά κατά διάνοια αναγωμένων με τρόπο διηγήσεως παραβολών για κάποια πνευματικά, που σύμβολά τους ήταν τα γραμμένα και γεγονότα, και όποιο δεν θέλει έτερο όρο της Ευαγγελική παραβολής, και άλλο της ψαλμικής εδώ ονομάζει, αλλά ένα και το αυτό ας νοήσει όταν αναφέρεται «Ανοίξω το στόμα μου εν παραβολές, όχι για τα θαυμάζει από την έξοδο, αλλά για τις Ευαγγελικέ παραβολές του Χριστού που είπε στον προφήτη «Προσέχετε λάος μου τον νόμο μου». 3. Τα όσα εδώ δεν αναφέρονται στα προβλήματα αλλά λαμβάνονται καθ' αυτό θαυμαστικώς. Αντί πόσα ακούσαμε τόσο παρά των διδασκάλων όσο και παρά της Θείας Αγίας Γραφής γιατί θέλει να πει ο προφήτης πόσες πολλές ευεργεσίες ενέργησε ο Θεός τους παλαιούς Εβραίους και πόσο εξεναντίας εκείνοι παρόργησαν και λείψαν το Θεό. «Και ακολούθησε όσα κακά έπαθαν για τον παροργισμό τους αυτόν και ακούσαμε, είπε εκ προσώπου του ο Κύριος, για το πρόσλημα της ανθρωπότητος, επειδή και αυτός ως άνθρωπος τα άκουσε, καθώς και εμείς και τα γνωρίσαμε, αντιβεβαιωθήκαμε περί αυτών και δεν ακούσαμε, λέει, απλώς αυτά, αλλά και πληροφορηθήκαμε». «Και οι μαθητές αποκρίνονται και λένε όσα ακούσαμε και γνωρίσαμε και δεν είναι για όλους το ακούει και γινώσκει παρά μόνο των συνιέντων τους λόγους» ώστε όσα παρά των πατέρων διδαχτήκαμε, ακούγοντα πάντα τα για τον έργων και τη παρουσία του ίδιου του Χριστού, γνωρίσαμε. Και έτσι, όσοι έχουν εννοού Χριστού, τα συνήκαν πνευματικό, αφού διηγήθηκαν οι κατασάρκα πατέρε, και αυτοί δια επιστήμη και εταιρού γέννησαν, να μπορούν και του μετά από αυτού να διηγηθούν. Ενικό ομιλεί ο Χριστό παραπάνω, και εδώ πληθυντικό, υποκαταβάστη θεότητό του και ανθρωπίνου ομιλών, συμπαραλαμβάνοντα και του κατασάρκα ομογενεί του και μαθητέ αφού όταν τον οικείο νόμο τους πρόβαλε με βασιλική αυθεντία ξενός προσώπου ομιλή, ενώ τώρα όταν των παλαιών αναγνωσμάτων τη διοίκηση επιτέμνεται, διηγείται δηλαδή περιληπτικά και κοινοποιείται το λόγο και ακούσαμε είπε για το πρόσλημα. Αφού είπε παραπάνω πως ακούσαμε, προσθέτουν εδώ και ότι από τους πατέρες μας και πατέρες λέει τώρα όχι καταφύση επειδή δεν μπορούμε να πούμε ότι τους δίδαξαν οι εξεθνόπιστοι αυτά, η καταφύση τους γονείς, οι δρολάτρε όντες, και χωρίς νόμο, αλλά λέει τους καταθέσει πατέρες, όπως ο Μωυσής και οι λοιποί προφήτες και οι ιεροί και προστότες και οι τους και διδάσκαλοι του λαού, καθώς είπαμε, αφού των παλαιών πατέρων εκείνων και προφητών Υιός ο Χριστός για τις μητρός του και οι Απόστολοι του Χριστού και τούτων του Χριστού δηλαδή και των Αποστόλων είναι όλος ο χριστιανικός λαός τέσσερα. Οι γονεί διηγήθηκαν τα διδάγματα αυτά μέσω στα δικά του τέκνα, όμω δεν τα άκρυψαν και εκείνα που έμαθαν από τη μεταγενέστερη γενεά, αλλά ομοίω και αυτά διηγήθηκαν στου ιού του εκείνα που έμαθαν, και έτσι πάλι οι τα διηγήθηκαν στου μεταγενέστερου, γιατί νόμο ήταν που πρόσταζε αυτά, πρόσεχε σε αυτό. Μη επιλάθη πάντα στου λόγου σου, σε ωράκα συνειφθαλμή σου και συμβιβάζει του ιού σου και του ιού των ιών σου. Το και οι πατέρε ημών διηγήσαν το ημίν που είπε παραπάνω, ενώνεται με το απαγγέλλοντε. Και τούτο το και κρύβει από τον τέκνον αυτόν είναι διαμέσου κατά σχήμα υπερβατό και τα ίδια έργα του Θεού ενέσει και δυναστείε και θαυμάσια ονομάζει ενέσεις ω ενετά και δυναστείε ω θεία δυνάμεω δηλωτικά και πάλι θαυμάσια ω θαυμαστά και δυναστείε ονομάζει τι κατά των εχθρών δυνάμει που έκανε ο Θεό και θαυμάσια τα θαύματα που ενέργησε ο Θεό στο δικό του λαό τα το οποία θα διηγηθεί κατά μέρο. Δεν γεννά αλλά στα τέκνα του πάντα έπραξε τα μεγαλουργήματα ως ο Σωτήρ και για τούτο και δεν έπαψε να του παραγγείλει τι ενέσει του κυρίου και τι δυναστείε του. 5. Το ανέστησε μαρτύριο Ιακώβιν εξήγηση του ακόλουθου, δηλαδή το νόμο έθετο εν Ισραήλ. Γιατί το ανέστησε σημαίνει το ίδιο που δηλώνει και το έθετο και μαρτύριο πάλι και ο νόμο ονομάζεται καθώ προπόθηκε στον 18ο. Αλλά και ο Ιακώβιν ο ίδιο ονομάστηκε Ισραήλ που αξιώθηκε να παλέψει με το Θεό και ποιο είναι ο νόμο αυτό, άκουσε. Το του εδώ είναι περί το και νομοθότησε τούτο ο Θεό του Εβραίου, νομοθετώντα ώστε εκείνα που πρόσταξε ο Θεό του πατέρε μα, εκείνοι πάλι να γνωρίσουν και να διηγηθούν στου δικού του ιού. Μαρτύριο ισχυνή στην έρημο που έχει τι πλάκε του μαρτύριου, δηλαδή του νόμου, και τούτο παρακελεύει με την νομοθεσία ώστε όπω ακριβώ κλήρω να παραπέμπεται η διήγηση των θαυμάτων από πατέρε του απογόνου του. Ωστε μαρτύριο λοιπόν η σκηνή όπου η κυβωτό και ο νόμος μέσα και τα χερουβήμ και το ελαστήριο και η λιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων. Ο νόμος δόθηκε στους πατέρες, στους παιδαγωγούς τη γνώση διό του νόμου, πως κατά καιρούς θα επιδημήσει ο σωτήρ στο γένος αφού όμως παρέβηκαν το μαρτύριο και το νόμο ο μαρτύριο έτερο το σώμα έδωσε ναό του ενικού του Θεού λόγου. Λύσατε τον ναόν τούτων και εν ημέρα σε γερό αυτών έξι. Εδώ γράφει και την αιτία για την οποία διηγήθηκαν στους Ιού του τα θαυμάσια του Θεού δηλαδή και να τα ξέρει η μεταγενέστερη γενιά και πάλι ή εκείνοι που μέλουν να αναστηθούν, δηλαδή να γεννηθούν από τη μεταγενέστερη γενιά, αυτοί να διηγούνται αυτά στους ιούς τους κατά διαδοχή και έτσι να διαμένει οι μνήμη τους αλυσμόνητη. Σημαίνει δια τούτον τους Αγίους τους σωτήρους μαθητές, οι οποίοι τα θαυμάσια που μελουν να αναστηθουν δηλαδη να γεννηθουν απο τη μεταγενεστερη γενια αυτοι να διηγουνται αυτα στους ιους τους κατα διαδοχη και ετσι να διαμενει η μνημη τους αλυσμονητη σημαινει δια τούτων τους αγιους τους σωτηρους μαθητες οι οποιοι τα θαυμασια που κατορθωσε ο Χριστός στους Γιού τους, απαγγέλουν, δηλαδή στους προσελθόντες δι' στην πίστη, ώστε θεωρεί πως περί των εθνών λέει, αφού δεν είχαν τεχθεί ακόμα στην ευσέβεια και με λόμος για του βαπτίσματος να γεννηθούν και από αυτό η γεννιόμαστε δικαίως έτσι ονομαζόμενοι και τούτο γνώση αληθώς Θεού η μετάδοση και σε άλλους της γνώσεως και η με μαθητεία εντολών αυτή η γη το οποίο ακριβώς έκαναν οι πιστοί στο Χριστό αφού δεν είτε θεογνωσίας βάσκαναν όπως εκείνοι οι παλαιοί παραπίστεψαν και πλησίασαν στο Θεό έχοντας αυτόν την ελπίδα και όχι αποκλείοντα την είσοδο σε άλλους επτά ώστε από τη διήγηση αυτή μαθαίνοντας οι μεταγενέστερη όσα υποσχέθηκε να κάνει ο Θεός τους ελπίζοντες αυτό να βάλουν όλοι τους την ελπίδα στο Θεό, ώστε οι μεταγενέστεροι μελετώντας τις προγονικές δίγησεις να μην λησμονήσουν τα έργα του Θεού που παραπάνω ονόμασε δυναστείε Θεού και θαυμάσια και να ζητήσουν δηλαδή να ακολουθήσουν στις εντολές του γιατί εκείνος που ζητεί κάτι αυτό και στο ίχνος εκείνο ακολουθεί και γενναιά ετέρα μπορεί να είναι και οι χριστιανοί που ξέρουν όλα στην παλαιά διαθήκη διηγήματα και θαυμάσια του Θεού. Οκτώ, ώστε όπω η παλιά έτσι, για να μην γίνει και η μεταγενέστερη γενναία για σχολεία, γιατί δεν είχε πει στι ορθέ και στερεή τη επαγγελία του Θεού. Αλλά εν καιρό περιστάζωσα, πιστούσα σε αυτέ, παραπικραίνουσα, γιατί γόγγιζε κατά του Θεού. Όταν θα τύχαινε να απαντήσει καμία δυσκολία και πειρασμό, και γιατί δεν υπέφερε, ούτε τη άρεση η ελευθερία από την Αίγυπτο, παρανόμιζε κιόλα προτιμότερη τη σκλαβιά στην Αίγυπτο, καθώ πάντα ταύτα διηγείται σε πολλά μέρη, η των αριθμών. Θα απαγγείλουν τι ενέσει του Θεού με του παιδαγωγού Αποστόλου για να μην ζητήσουν τι θείε εντολέ και μιμηθούν την κακοδαιμονία των πατέρων, για να μην γίνει μεταγενέστερη γενεά, σαν και εκείνη την παλιά των Εβραίων, η οποία δεν όρθωσε την καρδιά τη ώστε να πιστεύει στο Θεό με απλότητα και βεβαιότητα, αλλά σχολίαζε, διστάζοντα και αμφιβάλλοντα, και ούτε φάνηκε πιστή στο Θεό και στα λόγια του και πνεύμα. Εδώ η ψυχή, εκείνη η γενεία δεν είχε θεία την καρδιά στο Θεό, ούτε και πίστη είχε το πνεύμα τη με το Θεό. Και πνεύμα η προαίρεση εδώ και η γνώμη και η διάθεση αφού με γλώσσα πάντως μόνη την πίστη επικύλαντο και όχι με όλη την καρδιά και καθαρό το πνεύμα. 9. Η φιλή λοιπόν του Εφραίμιου Ιωσήφ ήταν η πλέον επιτίδια να πολεμά με τόξο και η πλέον πολεμική και για τούτο ακολούθω και ονομαστή και μάλιστα έντιμη. Γιατί αυτή πρώτη δέχτηκε την κύβο το μέσα στα σύνορα τη γη τη και ομοίω και τη σκηνή του μαρτυρίου την οποία κατασκεύασε ο Μωυσής γιατί η Σιλόμ που ήταν η Κιβωτός και η σκηνή ήταν μερίδα και τόπος της φυλής του Εφραίμ. Και αυτή η περιβόητη στους πολεμίους φυλή νικήθηκε για την ιδεολολατρία της και αλλιώ νοουμένου εδώ διαμέσου της φυλής αυτής που ήταν πρώτη τότε φανερών και τις άλλε που παραδόθηκαν στους εχθρού ιδεολολατρώντας όπως ιστορείται στην Παλαιά Διαθήκη. Οι Εφραίμ λοιπόν που τέντωναν τα τόξα και χτυπούσαν με τις αίτες, τράφηκαν, δηλαδή δηλίασαν και έδωσαν νότα και έφυγαν από τον πόλεμο νικημένοι. Και ο λόγος είναι και προφητεία για την ειδωλολατρία που έπεσε η στραφιλή αυτή, γιατί αφού οι δέκα φυλές χωρίστηκαν από τη βασιλεία του Ροβαμ οι ούς πηγαίνοντα πηγαίνοντας στη Σαμάρη, αυτή η φυλή πρωτεύουσα ανάμεσα στις δέκα έπεισε τις άλλες να στήσουν χρυσές δαμάλει και είδωλα εκεί και να αποστατήσουν από τον αληθή Θεό, και για τούτο και παραδόθηκε ομοίω με τι άλλε του πολέμιου. Και άλλοι προφήτε κατηγορούν τη φίλη αυτή γιατί στάθηκε αιτία ιδρολατρεία στο λαό. Μέτοχο ειδόλων Εφρέμ και πλήθην Εφρέμ θυσιαστήρια και απορρίψω εμά από προσώπο μου, καθώ απερίψα του αδελφού ημών πάντο σπέρμα Εφρέμ. 10. Με τα λόγια τώρα αυτά φανερώνει ποια στάθηκε η αιτία για την οποία νικήθηκαν όλες οι φίλες δηλαδή γιατί δεν φύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και διαθήκη, οι συνθήκε και υποσχέσει που κατά διαφόρου καιρού έκανε ο Θεό μαζί του, όταν του έφερε στη γη τη επαγγελία και νόμο οι εντολέ του. Οι Ιη λοιπόν, δηλαδή άπασο Ισραήλ, διδάχτηκαν να μάχονται με του πονηρού δαίμονε και κατασκευάστηκαν σε αυτό σαν το τόξο ακριβώ και μεταβλήθηκαν τον καιρό του πολέμου, αφού πώ δεν μεταβλήθηκαν. Όταν το δεσπότη και Θεό αρνήθηκαν και τον εαυτό του πρόσκλην και στράφηκαν στο βαραβά, δηλαδή στο Σατανά, Έπειτα αιτία παράθεση γιατί την κοινή του Ευαγγελίου παράδοση δεν φύλαξαν, που είναι διαθήκη και νόμο και πολλά ευεργετούμενοι πάντα περίψαν τι μνήμε και τούτο απόδειξε το παραδόν αυτό στον Πιλάτο, αφού δεν πίστεψαν σε αυτόν που του είπε: Εγώ εκ του πατρό εξήλθων και οίκο. 11. Ευεργεσίε εκείνε που έκανε ο Θεό στου Εβραίου, δηλαδή να του ελευθερώσει από την Αίγυπτο και να του διαπεράσει αυρόχο από την Ερυθρά Θάλασσα και άλλα, όσα αριθμοί παραπάνω και θαυμάσια, Πόσο θαυματούργησε ο Θεός εναντίον των Αιγυπτίων που πιο πάνω ονομάζει σημεία και τέρατα, δηλαδή να μεταβάλει ποταμού αίμα και να βγάζει βατράχους και να ενεργήσει παραδόξως άλλες πληγές που και αυτές παρακάτω αριθμοί και έδειξε ο Θεός τους μεταγενέστερους Εβραίους αυτά διαμέσου της διδασκαλίας και διηγήσεως των πατέρων τους. 12. Αυτά τα θαυμάσια έκανε ο Θεό στου πατέρε και προγόνου των μεταγενέστερων Εβραίων και ακολούθησε σημειώνει και τον τόπο που τα ενέργησε. Η Τάνη ήταν πόλη τη Αιγύπτου και καθέδρα τη βασιλεία του Φαρό για την οποία γράφεται εξέλιπων οι Άρχοντε Τάνεο. Και ο Μωυσής δεν αναφέρει το όνομά τη, ενώ ο Προφητάναξ το γνώριζε από άλλο βιβλίο τη Παλαιά Διαθήκη και Χευρών, Επτά έτεσεν οκοδομήθη πρώτου Τανίν Αιγύπτου κλπ. 13. Έσχισε λοιπόν την Ερυθρά Θάλασσα ο Θεό και διαπέρασε του Εβραίου και παρέστησε, δηλαδή ανέστησε από το ένα και από το άλλο μέρο τα σχισμένα μέρη τη θάλασσα που φούσκωναν σαν ασκό στο είδωρο αυτή τείχος εκ και τείχος εξ Και συντόμω διηγείται το θαύμα εδώ και ούτε τα θαυμάσια διηγείται ούτε κατά τάξη που έγιναν αλλά απαρατηρήτως τα ιστορή καθώς ήρθαν στο νου του επειδή δεν είχε σκοπό να τα διηγηθεί καθώς έγιναν αλλά μόνο να ελέγξει την αχαριστία των Ιωδαίων και πρώτο θαύμα έβαλε τις ερυθράς θαλάσσιες ως παραδοξότερο από τα άλλα. Κατοφερικά τα είδατα, αλλά τα έστησε κατέρωθεν τον όλων Θεός όπως ακριβώς ασκεί εμποδίζοντα με λόγο, επειδή εμποδίζει και αυτό την υγρή τη φύση. Και μα έσωσε κατά τον ίσο τρόπο, ο κύριο, αφού μα διαβίβασε σαν στη θάλασσα του παρόντο βίου από τον κλείδωνα και τι επαναστάσει και του πειρασμού και τα κύματα και δι' αυτού. Νικήσαμε κατά κράτο και του αντιστεκομένου δαίμονε και στην αληθινή γη τη Επαγγελία εισήλθαμε. 14. Λέει ο Μωυσής στην παλαιά διαθήκη: Ο Θεό, η γη του αυτόν ημέρα σε ενστήλων εφέλη, δείξε αυτή στην οδόν την δε νύχτα ενστήλω πυρό και ο ίδιο. Στήλο τη Νεφέλη την ημέρα οδηγούσε και σκέπαζε του Εβραίου από το καύμα του ηλίου, ενώ τη νύχτα οδηγούσε και φώτιζε και του θέρμενε, για τη νύχτα που είναι η γρή του ψύχραινε. Και εμεί, όπω ακριβώ σε το σωτήριο βάπτισμα, πάνε Αιγύπτιο πρόσωπο, δηλαδή πάνε Αμαρτία είδο, καταπνίγουμε. Δία του πνεύματο, και σαν με Νεφέλη θα οδηγηθούμε και με φω θα πορεθούμε και υπό τον καύσωνα των παθών δεν θα πάθουμε τίποτα, ιδέε και οχληρό. 15 χτύπησε ο Θεός δια της Ράβδου του Μωσέως στην πέτρα και στην έρημο του όρους Χορύβ και πότισε τους Εβραίους καθώς διδάσκει η βίβλος της εξόδου και με το όνομα της Αβίσου φανέρωσε το πλήθος των υδάτων που εκ της πέτρας ανέβλησε. 16. Τούτο που λέει εδώ που έγινε στην έρημο τη Κάδη, δύο φορέ ανέβλησε ο Θεό νερό στου Εβραίου κατά διαφόρου καιρού και τόπου, πρώτα στο όρο Χορύβ, Όποτε ονομάστηκε πειρασμό και λιδόρηση γιατί πείραζαν οι Εβραίοι το Θεό δοκιμάζοντα τη δύναμή του και απιστώντα στα τόσα θαύματα που είδαν πρώτερα και γι' αυτό λιδωρούσαν κατηγορώντα τον Μωησί που του εξήγαγε από την Αίγυπτο στι Ερήμου και δεύτερο Ερνικάδη, όπου ονομάστηκε είδωρα αντιλογία γιατί αντέλεγαν οι Εβραίοι στο Θεό αφού ο Θεός τους πρόσταξε δια Μωυσέας να πείθονται στα προστάγματά του και να θαρούν σε Αυτόν, ενώ οι σκληροκάρδοι οι Εβραίοι δεν προθυμοποιούνται να πιστούν στα λόγια του και να θαρέψουν σε αυτόν αλλά το σχίσιμο της ερυθράς θαλάσσης και των πετρών ο Θεός Σου μέσος αλλά του Μωυσέως τέλεσε. Όπως ακριβώς λοιπόν τότε η φύση της πέτρας αντιτυπής και στερέμνη από τόσους τους διψασμένους έγινε σαν μαλακότητα ύδατος και η αντιτυπία και η αντίσταση του τραχαίου διαλύθηκε, έτσι και ο Χριστό, η πέτρα κατά τον Απόστολο, άνοικμη, χωρί εκμάδα και ξερή δηλαδή, και αντιτυπή στου απίστου, αλλά αν προσάγει κανεί τη ράβδο τη πίστεω, ποτέ γίνεται τότε στου διψώντε και Ισραήλ μέσα σε εκείνου που τον εισδέχονται. Εγώ και ο πατήρ ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. 17. Το του εδώ περί το, επειδή οι αμαρτίε που έκαναν οι Εβραίοι στην έρημο ήταν γνωστέ από τα βιβλία του Μωησαίου και για τούτο προφήτη δεν τι αριθμεί. Παρά είπε ακόμα πως ακόμα ήμαρτον και πια ήμαρτον ακόμη άκουσε. Οι Εβραίοι παρεπίκραναν το Θεό γογγίζοντας και απαρεσκόμενοι στην ελευθερία εξ Αιγύπτου όπως προϋπόθηκε για νέα σχολεία και παραπικρένουσα και που παραπίκραναν το Θεό σε τόπο ή σε γη άνυδρη και ξερή. 18. Αυτά τα ακόλουθα λόγια έως του και πήρε ο Μωυσής, καθαρός δεν ιστορισε εδώ, προφήτης εδώ έγραψε όπως και άλλα πολλά τέτοια, είτε ερανιστής από εβραϊκά, όπως προϋπόθηκε, είτε γιατί τα άμαθε εξαγράφων παραδόσων παλαιοτέρων, είτε διδάχτηκε εξ αποκαλύψεως Αγίου Πνεύματος και λέει, Εξεπήρασαν το Θεό οι Εβραίοι με τι διάνοιέ του, δηλαδή δοκίμασαν αν έχει δύναμη ο Θεό να του δώσει εκείνα τα φαγητά που του ζήτησαν και τι ψυχέ αυτών Αντί του εαυτού, δηλαδή να δώσει βρώματα στον εαυτό του, κατά περίφραση. Και επωνόμασε το όνομα του τόπου εκείνο μου, πυρασμός Πειρασμό και λιδόρισε για τη λιδωρία των Ιών Ισραήλ. Γιατί το πειράζει τον κύριο, λέγοντες ή εστί κύριο ενημείν Ιού, και ουχή περιβρώσεω, κάτι τέτοιο γράφεται. Τροφεί δεηθέντε δεν έλαβαν τη χρήα παρά όσα δυνάτου του Θεού, κατηγόρησαν. 19 καταλάλησαν, δηλαδή γόγγισαν εναντίον του Θεού λέγοντας πως θα του θανατώσει ο Θεός από την πίνα και στέρηση των ειδονικών φαγητών και άρα έχει τη δύναμη ο Θεός να μας ετοιμάσει τράπεζα φαγητών που επιθυμούμε εδώ στην έρημο. 20. Επειδή ο Θεός ανέβλησε είδος από την πέτρα και πότισε άρα μπορεί και να μας δώσει ψωμί, να μας ετοιμάσει τράπεζα κρεάτων δηλαδή. Ο ανοησία των εδώ λεγόντων Εβραίων γιατί αν το πρώτο μπόρεσε να κάνει πώς δεν μπορεί να κάνει και το δεύτερο. Κατακλείστηκαν, είπε Χίμαρη, αντί δυνατά έτρεξαν και στο χάσο, αγαπητέ πω ο προφήτης εδώ είπε ότι το νερό βγήκε από την πέτρα πρώτου θαύματο του Άρτου, δηλαδή του Μάνα και των Κρεάτων, δηλαδή τη Ορτιγομήτρα, τον καιρό που ο Μωησή λέει το αντίθετο και εναντίον, γιατί εκεί θα βρει ότι πρώτα έδωσε ο Θεό στου Εβραίου Κρέα Ορτιγομήτρα, το Εσπέρα και τον Άρτο, δηλαδή το Μάνα το πρωί. Και έπειτα βρίσκει ότι το νερό ανέβλησε η πέτρα και άλλη λύση τη απορία. Δεν έχει κανείς να πει πάρεξ πως δεν λέει εδώ για τον άρτο του μάνα και το κρέας εκείνο, αλλά για όσα γράφει στους αριθμούς και όχι στην έξοδο. Επειδή δύο φορές τους έδωσε ο Θεός αυτά ώστε πέτρα, εδώ έχει χτυπηθεί σας το όρος χορύβ και όχι κάδης. Επειδή αυτή εδώ δεν είχε ακόμα χτυπηθεί και αν κανείς πει ότι στους αριθμούς κρέα ζήτησαν και όχι άρτο, ας ακούσει αυτός πως άρτο και το φαγητό του κρέα τους ονομάζει επειδή και έτσι είπαν τι σημάς ψωμί ή κρέα, και ο προφήτης εδώ, μη και άρτων δύνατε δούνε, εξήγησε το λόγο του μετακόλουθα γιατί είπε «Η ετοίμασε τράπεζαν το λαό αυτού». Ώστε ο «Η» δεν είναι διαζευτικός αλλά σαφινιστικός, αντί δηλαδή και του τέστη λαμβανόμενος. Την ορτηγόμητρα, δηλαδή τα πτηνά που καλούνται ορτίκια και αδύση, έδωσε ο Θεός και στην έξοδο που έφαγαν ένα μήνα, αλλά και περί δηλαδή μάνα καθημερινός κατέβανε εκ του ουρανού πλην Σαββάτου. έτσι τεσσαράκοντα, Έω ο Ιλθον γίνει και ο γογγισμός του αναφέρεται σε απλό Άρτο. Και ο προφητάναξ εδώ πρώτο έβαλε το θαύμα του ύδατο και έπειτα του μάνα. Και έλεγαν εύκολο το ύδρο, αλλά τον Άρτο πώ είναι δυνατό να κάνει που απαιτεί πολύ καιρό από σπορά έω τελειώσεω του. Και επειδή το θαύμα τη αναβλήσεω του ύδατο σε έγινε ύστερα, για... και τούτο γράφεται μετά. 21. Και αν τα παραπάνω είπαν οι Εβραίοι με τη διάνοιά του και με αυτά πήρασαν το Θεό, του άκουσε όμω ο καρδιογνώστης Θεός αν άθελαν να τα πούν και με τον προφορικό λόγο και το ανεβάλε, το εχολόθη, έχει γραφεί επειδή θυμώθηκε. Δηλαδή εκείνοι που χόλωναν και θύμωναν, επειδή συνηθίζουν να αναβάλουν, δηλαδή να ανασηκώνουν τα ενδύματα και να σκουμπώνονται, ετοιμαζόμενοι να εκδικηθούν. Έτσι ανασκουμπωμένοι. Και για τούτο ο Μωυσής έλεγε και θυμώθη οργή Κύριος και εξεκάφθη εν κατά Κυρίου και κατέφαγε μέρος της παρεμβολής και η Ιακώβ και Ισραήλ το λαό των Εβραίων ονόμασε γιατί κατάγονταν από αυτούς. Αγανάκτησε ο Κύριος τον όλων και ανέβαλε να τους δώσει τη γη της επαγγελίας όπως είχε πει στους πατέρες τους και τους εξέδωσε σε τιμωρίες πανταδαπές, αλλά και δεν τους επήγαγε για τον όλεθρο το σύντομο, προσμένοντας να αυξηθούν οι του. τους. 22. Για τούτο λοιπόν οργή Θεού ενέβη στο λαό αφού δεν πίστεψαν στη δύναμη του και μόλο που είδαν πρωτού τόσα και τόσα θαυμάσια τι εδώ η πρόθεση εν και ούτε θάρεψαν πως ο Θεός θα του σώσει εκείνο που γι' αυτός έκανε τόσα τεράστια. Δέκα φορές απίστησαν οι Εβραίοι και γόγγισαν και πήραξαν στην έρημο μέσα λέγοντας «Παρά το μη είναι μνήματα εν Αιγύπτου εξήγαγα σε αμάς θανατώσε στη μερά». Με μνημένη των κρεών και άρτων όταν τους δόθηκε το μάνο, όταν παρήκουσαν συλλέγοντας μάνα υπέρ την χρία τους όταν παρέβηκαν την εντολή του Σαββάτου και εξήλθαν να συλλέξουν μάνα στο Ραφιδίν για έλλειψη ύδατος, όταν μοσχοποίησαν, όταν γόγγιζαν κατά του Θεού που τους κατέφαγε το πυρ μέρος της παρεμβολής, όταν έκλαψαν ζητώντας κρέατα, όταν δόθηκε η δεύτερη ορτηγομήτρα, όταν πίστεψαν τους δέκα κατασκόπους και φοβήθηκαν τους χαναναίους. Έτσι, συνάγονται από την Αγία Γραφή δέκα φορές επίρασαν με λέει «Κύριος ο Θεός δέκατον», και ούκο σήκουσαν τι φωνή μου κι άλλο δέκατο πολλάκι. Αφού λέει και ο Άναξ Ποσάκη παρεπίκραν αυτόν εν τη ερήμο, Σωτήριο εδώ ο Χριστό, καθώ πολλοί προφήτες τον ονομάζουν ότι είδον η μου το σωτήριό σου, 23 και 24. Πάλι στα πρώτα θαυμάσια γύρισε το λόγο του εκείνα τα γραμμένα στη βίβλο τη εξόδου, το βιβλίο δηλαδή, και νεφέλε υπεράνωθεν τι υψηλά ευρυσκόμενε λέει: επειδή υπάρχουν και νεφέλε που βρίσκονται χαμηλότερε από τα βουνά, και τι ίδιε νεφέλε ονομάζει και θύρε ουρανού, επειδή βρίσκονται έμπρωσε στην επιφάνεια του ουρανού. Και πρόσταξε ο Θεό να βρέξουν νεφέλε στο μάνακε, ήταν σαν σπέρμα κορείου, δηλαδή του κολίανδρου, και το χρώμα του σαν κρυστάλλιου. Και το μάζωνε ο λαό, και το άλεθε στο μήλο, και το στούμπιζε στο γουδί, και το όψινα στο τσουκάλι, και έκανε πίτε και τι έψινε στη στάχτη και η γλικ και η γεύση του ήταν σαν την εγκρίδα από έλαιο, δηλαδή γλυκίσματος νερολού κατασκευασμένο από λάδι και αυτά περί του μάνα στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά πώς ήταν ως εγκρίς εν μέλητη. Επειδή συνήθως τα ταμεία θύρες επιθέτουμε και ανοίγουμε όταν θέτουμε κάτι από εκεί, δείχνει ο προφητικός λόγος των τον όλων Θεό, πως ακριβώς από ταμεία, δηλαδή τις νεφέλες του ουρανού και για τούτο και θύρες ονομαζόμενε να χορηγεί το μάνα εγκρίζει γεύση και ευχαρίστηση του μάνα σαν τις τηγανίτες μέλιτος. 25. Ουρανός εδώ αήρ, τα πετεινά του ουρανού. 8. Αλλά και γιατί φάνηκε πως το μάνα κατέβαινε από εκεί και άρτος αγγέλων το μάνα, όχι γιατί ήταν τροφή του αλλά γιατί στη βροχή και κατάβαση του υπερετούσαν άγγελοι Και κατηγορεί και ο Δεσπότης Χριστός εκείνους που νόμιζαν πως τέτοιος άρτος ήταν ουράνιος, κυρίως ούμο δέδο και νημήν των άρτων εκ του ουρανού των Αλθηνών δηλαδή τον όντα αληθός εκ του ουρανού και ότι ο άρτος του μάνα δεν ήταν τροφή αγγέλων. Πάλι λέει ο Κύριος, οι πατέρες ημών έφαγαν το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον, ούτως εστίν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβαίνον, ή να τις εξ αυτού φάγει και μία ποθάνη. Και επειδή εκείνοι έφαγαν το μάνα και πέθαναν, για τούτο δεν ήταν εκείνο κυρίως ουράνιο και ούτε αγγέλων τροφή. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο εκ του ουρανού καταβάς, εάν τη φάγει εκ τούτου του άρτου ζήσετε εις τον αιώνα. Όχι μόνο έτρεφε τα σώματα το μάνα, αλλά και με λογική και ουράνια δύναμη διέτρεφε και τι ψυχέ του και τροφή αγγέλων και άρτο πρέπο ουράνια και άνω πνεύματα ο Θεού Θεό Λόγο, ώστε το μάνα δήλωνε το Χριστό. Η του λόγου τροφή ουράνια, όντω και υψηλή άρτο αγγέλων, ακριβώ λόγο με τον οποίο τρέφονται ψυχέ και ποτίζονται όσε πεινούν το Θεό και ζητούν τροφή, όχι ρέουσα ούτε φεύγουσα, αλλά εισαήμένουσα. Τροφή πλούσια προ χορτασμό έδωσε ο Θεό του Εβραίου το μάνα. 27, 26, 28, 29 και 30. Ο Μωυσής γράφει και πνεύμα εξήλθε παρακυρίου και εξεπέρασεν ορτιγομήτραν από τις θαλάσσες και επέβαλεν επί την παρεμβολήν και εξή ενώ ο εδώ το πνεύμα, δηλαδή τον άνεμο που λέει ο Μωυσής χώρισε σε νότο και λίβα, δηλαδή σε νοτιά και γαρμπή επειδή του τους πνέουν από ζεστού τόπου όπου διατρίβει η ορτιγομήτρα, δηλαδή τα πτηνά που καλούνται ορτίκια και απείρε αντικίνησε τον νότιο άνεμο από τον ουρανό, δηλαδή από τον αέρα, γιατί ο άνεμο συνεβεί και η κίνηση αυτή του αέρα και έβρεξε φανερώνει προ τα ορτή και άνωθεν από τον αέρα, έρχονταν συνεχώ και πυκνό αντιβροχή βροχή και το χού και την άμμο για την πλουσιότητά του και γιατί έρχονταν το ένα μετά το άλλο, αφού τόσο μεριάριθμο πλήθο του έπεσε ώστε να τρέφουν έω ένα μήνα. 600.550 Εβραίους πολεμιστές χωρίς τις γυναίκες τους και τα παιδιά και τους γέροντες και χωρί όλη τη φυλή του Λεβί. Και έγινε η επίσκεψη Ιών Ισραήλ στην δυνάμει αυτών από 20 ετού και πάνω, πάσο εκπορευόμενο στην Ισραήλ 600.000 και 3.500 πεντήκοντα πλην της φυλή του Λεβί και πλην των γερόντων και παιδίων και γυναικών που ακόλουθο είναι πω ήταν δύο και τρει φορέ περισσότεροι, δηλαδή 1,5 εκατομμύριο και πάνω. Και έπεσαν τα ορτίκια μέσα στην παρεμβολή των Εβραίων και τριγύρω στι σκηνέ του για να μην κοπιάζουν να τα μαζώνουν, αφού παρεμβολεί όλο ο τόπο που βρίσκονται τα στρατεύματα και σκηνώματα, οι σκηνέ του καθενό του και η επιθυμία του αποτέλεσμά τη, δηλαδή το επιθυμητικό που είναι το φαγητό του κρέατο που επιθύμησαν, καθώ λέει και ο Απόστολο, η ελπίσου σου κατεσχύνει, ονομάζοντα ελπίδα το αποτέλεσμά τη, δηλαδή το ελπιζόμενο. Και αυτό επειδή είναι οι ελπίδε του Θεού, γιατί εκείνο δηλαδή δίνει τα αγαθά που είναι και αθάνατο και αγαθό, και εμεί που είμαστε άνθρωποι μπορεί να πεθαίνουμε. Αλλά θα ζήσουμε πάλι μέλλοντα να λάβουμε τα αγαθά αυτά από το Θεό, και για τούτο και η ελπίδα στο Θεό δεν ντροπιάζει όπω οι ανθρώπινε που διαψεύδονται πολλά και δεν βγαίνουν αληθινέ, ντροπιάζοντά μα που τι πιστέψαμε και διαψευστήκαμε. Και υπάρχει βεβαίω ελπίδα αρχαρίων και δοκίμων, δηλαδή όσων δοκίμασαν ή δεν δοκίμασαν, διαθλίψουν τι ελπίδε του ώστε να γίνουν τέλειοι, και άρα και αδίστακτοι τι ελπίδε του για απόλαυση των ελπιστέντων. Και αφού η θλίψη σαν τροφή και αθλητικέ δοκιμασίε και οι γυμνασίε που μα προβιβάζουν σε πατρόα δόξα, ω αγωνιστέ, όταν όμω λιδωρούμενοι ευλογούμε, βλασφημούμενοι παρακαλούμε και κατοπανούμενοι ευχαριστούμε και θλιβόμενοι για τη θλίψη, καφιόμαστε κιόλα. 31 βλέποντα οι Εβραίοι τα τόσα πολλά ορτή και πάλι δεν πίστεψαν στην υπόσχεση που έδωσε ο Θεό πω θα τραφούν με αυτά με πλεισμονή ω ένα μήνα. Παραφοβήθηκαν, μήπω πετάξουν και φύγουν ή φαγωθούν όλα και δεν του φτάσουν να χορτάσουν. Και τι έκαναν. Μάζοξαν από αυτά πλήθο πολύ και τα ξέραν στον αέρα να τα έχουν να τρώνε. Γιατί τούτο δηλώνει η παλιά διαθήκη λέγοντα και έψηξαν. Δηλαδή ξέραν αν αυτή ψυγμού κύκλο τη παρεμβολή και τα κρύα είναι τη οδού αυτών πριν η εκλείπην και κύριο εθυμώθη στο λαόν και επάταξε κύριο των λαών πληγή μεγάλη σφόδρα. Ακούσα Κροατή πω προτού να ξοδευτούν τα κρέατά του και είχαν ακόμα τα απομασίματά του στα δόντια του οι Εβραίοι, απίστησαν και λησμόνισαν τη δύναμη του Θεού, για τούτο και χόρτασαν από την επιθυμία που είχαν των κρεάτων, ώστε από αυτό να αποδειχτεί η δύναμη του Θεού και η πρόνοια που είχε σε αυτού, αλλά η επιθυμία του αυτή τελείωσε σε χολέρα, δηλαδή σε κίνηση κάτωθεν διαγαστρό, και άνωθεν διαστόματο εξαιρετό, καθώ είπε ο Μωησή για την απιστία και αχορτασία του και από αυτό, από την ασθένεια αυτή πολλοί φθάρηκαν και πέθαναν. Και για τούτο και τα μνήματα που ενταφιάστηκαν ήταν για όσου πέθαναν από κρέατα και μνήματα επιθυμία ονομάστηκαν και ενταφιαστέντε επιθυμητή, ώστε δεν ευχαριστήθηκαν οι Ισραηλίτε με του μάνα την τροφή που του έδινε ο Θεό, αλλά επιθύμησαν κρέατα. Και για τούτο έφαγαν αυτά και φθάρηκαν και ονομάστηκαν έτσι όπως και οι μοναχοί εκ του κόσμου εξελθόντες όπως και εκείνοι από την Αίγυπτο και ήρθαν στο όρος του Άδο και αναχώρησαν σε μοναστήρια δεν ευχαριστούνται από τα συγχωρημένα στους μοναχούς φαγητά αλλά επιθυμούν κρέατα που είναι άνωθεν εμποδισμένα και εξ αρχής από όλους τους μοναχούς και αυτοί βλάπτονται και φθήρονται ψυχικώ. Και με τη θεία οργή υπεύθυνοι γίνοντα παραβάτε τη αρχαία παραδόση των πατέρων, και μάλιστα λαό επιθυμητή τέτοιοι μοναχοί δικαιότατα πρέπει να ονομάζονται, και άκου μοναχέ την πλατήτατη υποσημείωση του αποστολικού κανόνος του 51ου στο το πεδάλιο να πληροφορηθεί με τις εκεί μαρτυρίες και ιστορίες πως δεν είναι συγχωρημένο να τρώνε κρέας οι μοναχοί. Οφείλοντες, παρθενία, φυγή του κόσμου και κρέατος αποχή όχι για δελειρία ή άλλη κακοφροσύνη, αιρετική άπαγε, αλλά για άσκηση και εγκράτεια σαρκό και ακόμα και λαϊκό ή κληρικό εν γέννη γάμου και κρεών και ίνου δια αναπέχοντο, να καθερίστο ότι άσεν και θύλει ο Θεός των άνθρωπων και πάντα επίσης καλά λίαν και αν είναι λαϊκός και της Εκκλησίας αποβαλέστο αφού ο γάμος τίμιος και η κήτη αμίαντος. Το εν και εν και εν της λιπαρής γιατί έτσι ονόμασαν τους πλουσιότερους και δυνατότερους ανάμεσά τους επειδή ακόλουθο ήταν εκείνοι να μάζουν και τα περισσότερα κέντρων και πλέον λέμαργα και αχόρταστα και κινήθηκαν πούν αυτό και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδισαν και εβδομήκοντα εν της πλείωση έχουν ως αξιολογότερο και είναι όχι συγκριτικό αλλά θετικό και δηλώνει εν πολλής, δηλαδή απέκτηνε πολλούς εξ αυτών και ο Μωυσής συμφωνώντας με αυτά λέει και πάταξε κύριος των λαών πληγή μεγάλη σφόδρα και μεγάλη πληγή ο θάνατος πολλών εκλεκτοί οι αποθανόντες ως πολεμιστές επειδή οι αριθμιθέντες παραπάνω 600.550 ήταν πολεμιστές διαλεχθεί από τον άλλο λαό για να πολεμούν. Βλέπε την οικονομία του Θεού, γιατί βλέποντα λαό επιθυμητή και θέλοντα να καθαρθεί από την επιθυμία, και επειδή με διδασκαλία δεν καθαίρεται, αλλά με την ίδια την επιθυμία ικανοποιείται πλήρω, αφού και με τον ύπνο τον ίδιο συμβαίνει. Το ίδιο. Δηλαδή, χορταίνει κανεί ολότελα και νιώθει κορεσμό, και για τούτο δι του έπεμψε την ορτηγομήτρα και άπαξε όταν εξήλθαν από την Αίγυπτο και άλλοτε πάλι, όπω γράφεται στου αριθμού, τότε που οργή ανέβηκε κατά πάνω του, σαν να ήταν κάτω κάπου πριν να αμαρτήσουν. Μην ανέβει λοιπόν και σε εμά η οργή το πνεύμα του εξουσιαστή, δηλαδή διαβόλου το απατηλό σαν πρόδρομο και κατάσκοπο από που κρύβοντα την ψυχή μα ανεβαίνοντα με την ενθύμηση. Άρα, φευκταίο, οψοφαγία, λεμαργία και γαστριμαργία, δηλαδή περί την χρήση όψου μέτρη να και λεμουμανία, να αποφεύγουμε και κολασία τροφή. Και μανία γαστρό, ώστε να μην ρίξουμε εκεί μέσα στην κοιλιά και το νου, θαύοντά τον εκεί. Συμπόδισε του εκλεκτού στην κακία, λέγοντα και όχι του ενάρετου, αφού είναι και μερικοί εξαίρετοι στην κακία. 32. Πάνω σε αυτέ τι ευεργεσίε, λοιπόν, που έλαβαν οι Εβραίοι από το Θεό και πάνω στι παιδείε που έπαθαν πάλι αμάρταναν, και άλλε πολλέ αμαρτίε. Και μάλιστα γιατί φοβήθηκαν του χανανέου που κατοικούσαν στη γη τη Επαγγελία και δεν πίστεψαν στα τόσα και τόσα θαυμάσια του Θεού νομίζοντα πω αυτά δεν ενεργήθηκαν παραδόξω από το Θεό, αλλά από μόνα του συνέβαιναν και αυτομάτω και σε κάθε μέρο του παρόντο ελέγχει την απιστία του από την οποία κινδύνευαν και για την οποία είπε ο Θεό στο Μωησί, Εωστίνο παροξύνη με ο λαό ούτω και εωστίνο σου πιστεύου σήμη, τη επίση και από αυτό και ο Χριστό ύστερα γενναιάπιστη του Ιουδαίου ονόμασε 33, οι μέρε τη ζωή του πέρασαν εν ματαιότητη, δηλαδή με αργία και απραξία κάθε καλού και αρετή, επειδή μόνα τη αρκώ στα θελήματα ζητούσαν όλοι και απολέσαν στην έρημο. Γιατί, είπε ο Θεό για αυτού, η μην ου κόψονται την γην η νόμοσα τη πατρά, είναι αυτόν αλήτα τέκνα αυτόν αεστή με όδε όσοι ου κίδαση αγαθών, ου δε κακών και πάλι και τα κόλλα ημών, δηλαδή τα κόκαλά σα. Πεσείτε, θα πέσουν εν τη ερήμο ταύτη. «Και εγώ κύριο Ελάλησα, ή μην ούτω τη συναγωγή τη πονηρά ταύτη, τη επισυνισταμένη επεμένη, τη ερήμο ταύτη, και εκεί αποθανούνται. Και πράγματι εξαναλωθήσονται. Θα καταστραφούν δηλαδή.